Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα να βρίσκομαι σε αυτό το υψηλό πάνελ για να μιλήσω για το ιδιαίτερο σημαντικό θέμα των... για τη βιωσιμότητα και ενθεκτικότητα των υποδομών ω μόχλευση στην ασφάλεια των μεταφορών. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεταφορών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις υποδομές που τις υποστηρίζουν. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα νέα έργα υποδομής είναι ανθεκτικά σε μελλοντικέ αλλαγέ, συνάδουν με του περιβαλλοντικού στόχου και διασφαλίζουν συνέχεια σε απρόβλεπτε καταστάσει, οφειλόμενε σε φυσικέ ή ανθρωπογενείς καταστροφές, με παράλληλη στόχευση στην κατά το δυνατόν σύντομη επαναφορά στην κανονικότητα. Πρόκειται άλλωστε για πρόνοιε που στον υποανάπτυξη στον υποναθεώρηση κανονισμό για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υποδομές μεταφορών έχει ως στόχο να διευκολύνει τις μεταφορές εντός της Ευρώπης και να μειώσει τις περιφερειακές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μέσα από την ανάπτυξη συνδιασυνδεδεμένων υποδομών αεροπορικών, οδικών, συνδροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών. Αυτό αποτελεί τη βάση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Στις 14 Δεκεμβρίου του 2021, η Επιτροπή, επέβαλε υπέβαλε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναθεώρηση των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Η πρόταση εδράζεται σε ένα πλαίσιο δέσμης τεσσάρων πρωτοβουλειών που αποσκοπούν στον εξυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη στήριξη της μεστάβασης σε καθαρότερη, πιο πράσινη και εξυπνότερη κινητικότητα. Ο κανονισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το πρώτο εξάμεινο του 2024. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η οικοδόμηση ενός αξιόπιστο, απρόσκοπτου και υψηλής ποιότητας δικτύου μεταφορών, που θα διασφαλίζει βιώσιμη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050. Το αναθεωρημένο δίκτυο μεταφορών θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην οικονομική, κοινωνική και δαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προάγει την αποδοτικότητα, την διατροπικότητα, την διαλειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών μεταφορών σε επίπεδο διαδρόμων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του δικτύου μεταφορών, η βασική αλλαγή στην Ελλάδα είναι η κατάργηση του Orient East Med Corridor, ο οποίος, σύμφωνα με το κανονισμό του 2013, αποτελεί τον μοναδικό διάδρομο που συνδέει την Ελλάδα με την κεντρική Ευρώπη. Και είσοδος, φυσικά, δύο νέων με διαφορετική αρχιτεκτονική από αυτή του ΟΕΜ. Πρόκειται, λοιπόν, για τον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών Δυτικών Βαλκανίων και Ανατολική Μεσογείου, που αναβιώνει τον Πενευρωπαϊκό Διάδρομο 10 και συνδέει την Ελλάδα με Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Επίση και τον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Βαλτικής Μαύρη Θάλασσας και Αιγαίου, με την του υφιστάμενου Ανατολή Ανατολική Μεσογείου, που συνδέει την Ελλάδα με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Πολωνία. Στη δίνη των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο εν λόγω διάδρομο επεκτάθηκε προ Ουκρανία, Οδυσσό και τη Δημοκρατία της Μολδαβία. Η προστιθέμενη αξία τη οικοδόμηση ενό δικτύου με κοινά τεχνικά πρότυπα στη βάση τη οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα, με την τρέχουσα αναθεώρηση, ενισχύεται από του εξή παράγοντε και πρωτοβουλίε. Πρώτον, την περαιτέρω προώθηση τη συνθεσιμότητα και τον συντονισμό δυνάμεων για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό συνήθω βεληνικού όπω αυτέ τη Βαλτική καθώ και με τρίτε χώρε. Τίθεται η βάση για συντομότερε διαδρομέ μέσω των Δυτικών Βαλκανίων. Αναβιώνει η σύνδεση με τη Βόρεια Μακεδονία και διαμορφώνεται συνέχεια δικτύων προ Αλβανία. Δεύτερον, την προώθηση της κάθε της δικτύωσης της χώρας και την τριμερή συνεργασία με Βουλγαρία και Ρουμανία, ώστε τα δίκτυά τους να αναπτυχθούν και να τροφοδοτηθούν στο ελληνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποκτά στρατηγικό ρόλο για τις μεταφορές, την ενέργεια και την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και εντάσσεται στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Κλείνοντα, θα ήθελα να προσθέσω ότι η χώρα καθίσταται συνομιλητή στην αναζήτηση εναλλακτικών διαδρόμων για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μετά την κατάρρευση τη Συμφωνία του Βοσπόρου. Με τι υφιστάμενε δυνατότητε δικτύων και λιμανιών, ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη και τη Αλεξανδρούπολη, διαμορφώνεται η βραχυπρόθεσμη προοπτική νέα λωρίδα αλληλεγγύη με τη συμμετοχή τη Ελλάδα. Σταδιακά και μακροπρόθεσμα. Με τις κατάλληλες επενδύσεις δύναται αυτή να δρεωθεί ως εμπεροπηματική διαδρομή. Σας ευχαριστώ πολύ.